Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ακούτε ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα, καμενότητα, αλλά όχι σαν σήμερα, είναι η ιδιαίτερη μέρα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παντελάκης. Άστα να πάνε. Σεβασμός, τεράστιος. Ευτυχώς. Απίστευτο σκηνικό. Ευτυχώς πρόλαβε ο ΠΑΟΚ και τον βράβευσε. Τον έφερε στην Τούμπα κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, πριν 10 χρόνια ήταν η Πιζαγοράκη, ήταν νομίζω. Δεν θυμάμαι. Αλλά είναι αυτή η φωτογραφία που έχουμε κιόλας. Ευτυχώς επέστρεψε, βραβεύτηκε. Μετά από λίγα χρόνια έφυγε από τη ζωή με πολύ έτσι παράξενο τρόπο. Σε ένα δυστύχημα ουσιαστικά. Θυμόμαστε όλοι. Κάτσε να θυμηθούμε πότε ήταν ακριβώς. Ο Γιώργος Παντελάκης. Ο Γιώργος Παντελάκης είναι 9 χρόνια. Πω, άκου να δεις, φίλε, 9 χρόνια. Δηλαδή τι είχαμε. Είχαμε 9. Πω, από το 9 έφυγε. Αν είναι δυνατόν. Πριν 9 χρόνια ο Γιώργος Παντελάκης. Έχουμε κι άλλο σαν σήμερα. Σαν σήμερα είναι το ελικόπτερο. Το ιστορικό μάτς με το ελικόπτερο. Ελικόπτερο. 2 Φεβρουαρίου. Ήταν ο προημιτελικός με τον Ολυμπιακό. 7 χρόνια πίσω. Τι ωραία μέρα. Και μεταφορές Κυριάκος. Μεταφορές Κυριάκος. Μπροστά είμαι όταν βγαίνει ο Τσιλόνης από εκεί. Ναι. Θεϊκή στιγμή, φίλε. Δεν το πίστευα. Ο οποίος Κυριάκος αντιλήφθηκε τι γίνεται και τα λοιπά και μετά άρχισε να είναι... Δεν έβγαινε, δεν ήταν λίγο φοβισμένος. Σου λέει τώρα αυτοί τι θέλουν για καλό, με θέλουν για κακό, με θέλουν γιατί σύνθημα κάνανε με το όνομά μου. 7 χρόνια από το μεγάλο γκολ του Δημήτρη Αλπικίδη. Πού με αφορούσε ο ΠΑΟΚ. Πω. Γκολάρα. Πατ, κιούτ, πατ. Σαλπικίδη συμπαγάσα. Σαλπικάρα, ρε φίλε. Γύρινα στον ΠΑΟΚ, ρε. Θα τα κάνω κάτω τώρα, κοίτα. Γίνεται στον ΠΑΟΚ να έχουμε ποδοσφαιρά άνθρωπους. Άστους να λένε. Άνω κάτω θα τα κάνω όλα. Το γελάς. Γιατί δεν είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος. Όχι, σε μένα το λες. Παρότι στις τελευταίες του χρονιές σαν ποδοσφαιριστής δεν με έπειθε. Ως ποδοσφαιριστής στο γήπεδο, εντάξει, τι πέρα πήρε. Ναι. Σε έπειθε ο Ζαγοράκης τελευταίες στιγμές ως ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, ήθελε να πάρει φάουλ κάθε λεπτό. Οι κύλες του Ζαγοράκη πρέπει να είχαν μειωθεί κατά 6. Στις τελευταίες, στην τελευταία χρονιά. Μαθαίνουμε όμως βέβαια για τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μαθαίνουμε. Ναι. Τι απ' όλα. Ότι. Και είναι δείγμα αυτό του ανθρώπου. Ότι ακόμα και στα φιλικά. Τα οποία παίζει με βετεράνους. Ναι. Ακόμα και σε αυτά κανονίζει να δημιουργεί προϋποθέσεις τέτοιες για να μην χάνει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει η φήμη ότι πρόσφατα σε ένα παιχνίδι αυτές τις ημέρες. Φίλοι Ζαγοράκη, νομίζω, με βετεράνους ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, ναι. Στους βετεράνους πρέπει να ήταν ο Μπέλης, ο Πέλιος, δηλαδή μέσω όρο ηλικίας 65 χρονών πρέπει να ήταν. Φρόντισε. 100% είμαι σίγουρος. Φρόντισε τις συνθέσεις, απέτρεψε την παρουσία παιχτών όπως ο Σαλπικίδης και ο Καφές. Ο Καφές τι να σηκωθεί από το παλού, ρε, κάσμος, δεν σηκώνεται ποτέ, ρε. Σαν άγαλμα είναι στο παλού. Έτσι έμαθα. Ότι ήταν να παίξουν με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ και κάτι κατάφερε να μην παίξουν και τους έβαλε τετράμπαλο. 4. 4, εύκολα. Τι αλήτης. Δεν χάνει ούτε. Ο οποίος λέει τα καλύτερα για στέλεχος του ΠΑΟΚ, μαθαίνω ο Ζαγοράκης. Και αυτός. Και αυτός. Ναι. Αυτός είναι, ρε φίλε. Παρότι εντάξει, έχει πλέον πώς 50 έχει φτάσει, πώς είπε. Όχι. Όχι, 71. 50. Ναι. Δεν χάνει ποτέ, ρε φίλε. Άμα το έχεις από τα 50, τι λέω, ρε. Άμα το έχεις μέσα σου. Αυτό το ότι αρνούμε να χάσω. Το έχεις παντού, ρε. Φιλικά, τάβλη, αυτό, με το γιο μου, με το αυτό. Με κανέναν. Για το Ζαγοράκη, λοιπόν. Που ως ποδοσφαιράνθρωπος βεβαίως συνεισέφερε στον ΠΑΟΚ. Και λέμε τώρα για τον Δημήτρη Αλπικίδη, που φυσικά είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Όπως και άλλοι. Έχουμε άλλο σαν σήμερα? Όχι. Άλλο σήμερα δεν έχουμε. Έχουμε τα σήμερα. Τα σημερινά. Με μηνύματα επικοινωνούμε. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Η χρέωση είναι 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αργότερα
θα έχουμε κάποια εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Αργότερα όμως, μείνετε συντονισμένοι. Στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή μεσημέρι στα Γιάννενα με τον ΠΑΣ. Άλλο ένα πολύ δύσκολο και πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Στο μπάσκετ Κυριακή απόγευμα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες να γράψει ήττα ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτός που μπορεί να καταφέρει είναι ο ΠΑΟΚ. Έχουμε βόλεϊ, handball, έχει πολλά και διάφορα αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ θα ασχοληθούμε κυρίως. Τι γίνεται ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ με την προετοιμασία της ομάδας για τον αγώνα αυτό, για την απόφαση του Λουτσέσκου και αυτό το οποίο είχε πει και το τηρεί με τους νέο αποκτηθέντες. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη η τοποθέτηση, η διαρροή χθεσινή για τις δύο εβδομάδες είναι καθαρά θέμα ισορροπιών μες στην ομάδα. Μα με τον Αζεβέδο το τήρησε τελικά. Ήταν 15-20 μέρες και πράγματι δεν έχει παίξει ακόμα ο Αζεβέδο. Δεν θα παίξει. Από την ώρα που ήρθε. Όχι, επειδή λες ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Έτσι λέγαμε και τον Αζεβέδο, αλλά... Για τον Μουλέν δεν θα είναι, σίγουρα. Καλά. Δεν είναι, και υπάρχει εβδομάδα τριών αγώνων. Τι θα κάνει. Θα βάζει κανένα Μαουρίτσιο συνεχώς. Θα φανεί ασυνεπής σε αυτό που είπε στα αποδυτήρια. Δεν θα φανεί ασυνεπής άμα δώσει τον τίτλο στον Μουλέν. Γιατί μου κολλάει περισσότερο τον Τίμπο. Να του δώσει 30 λεπτά στο Περιστέρι. Όχι. Όπως οι άλλοι, έτσι και ο συγκεκριμένος. Όχι. Θα μας μάθει το κλίμα, θα μπει, θα δει το παιχνίδι μας, θα εφαρμόσει αυτά και που. Και αρχές Μαρτίου θα είναι μαζί μας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, ο Λουτσέσκου θέλει που. Όχι, ο Λουτσέσκου του ζήτησε τις μεταγραφές. Ζήτησε τις μεταγραφές μέχρι τις 6 Γενάρη. Άμα μπορεί να μας διαψεύσει κανένας. Είχε ζητήσει σε εκείνο το meeting το Δεκέμβρη μέχρι τις 6 Γενάρη να έχουν τελειώσει τα πάντα. Και τελείωσαν 36 Γενάρη. Οι μεταγραφές είναι. Πρόκειψε θέμα τσίμηρο, τα λοιπά. Αποφασίστηκε να κάνει. Άλλο, αυτό ήταν τσόντα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Άλλο ποδοσφαιρικό θέμα. Να δούμε στο ΠΑΟΚ 24, είναι το θέμα της μετακίνησης των φιλάθλων. Μόνο με εισιτήρια, παιδιά. Όποιος έχει εισιτήρια, ας πάει. Θα βρείτε τρόπο να βρείτε εισιτήριο. Η ΠΑΕ Παζιάννα ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ μόνο στη θύρα 7. Απευθύνεται στους Γιαννιώτες, οι οποίοι εκφράζουν μια ανησυχία και... Η ανακοίνωση που βγάλαν χθες μια χαρά ήταν. Ναι, καλοπροαίρετη ανακοίνωση. Απλώς δεν θέλουν στο γήπεδό τους να δουν μια εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη εικόνα. Είναι το οπαδικό. Δεν θες. Γιατί εσύ θα το θέλεις. Εγώ. Στο ΒΑΟ. Στο ΒΑΟ να βρεις μια... Είναι όμως πολύ καλοπροαίρετη, έτσι. Δηλαδή, είδες η ανακοίνωση. Όχι, δεν μια χαρά είναι η ανακοίνωση. Όπως είναι ως οπαδή, πιστή, πραγματικά. Πάρα πολύ φιλότιμη, κοντά στην ομάδα τους, την αγαπάνε. Δεν είναι κοινωνία η οποία είναι όλοι οι άλλοι τις άλλες ομάδες υποστηρίζουν. Στα Γιάννα είναι ΠΑΣ. Δεν υπάρχει τι κάτι ποσοστό, άλλο. Τι ποσοστό. Πάνω από 60-70% είναι. Σοβαρά. Ναι. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα αλλοιώθηκαν. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Στα Γιάννενα είναι ΠΑΣ όλοι. Τι λες που αλλιώθηκαν στη Λάρισα. Ναι, δεν είναι. Απομακρύνθηκαν ίσως από την ΑΕΛ, αλλά όχι την άλλες ομάδες. Οι γενιές που μεγάλωσαν στην Λάρισα όταν έπαιζε γάμα β' εθνική, δεν είναι Λάρισα. Άκου που σου λέω. Δεν είναι Λάρισα. Όχι. Έχουν και αυτή ένα πυρήνα, είναι από τις πόλεις που η τοπική ομάδα έχει έντονο στοιχείο. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή στο Αγρίνιο, παραδείγματος χάρη, η μισή είναι Πανετολικός και κάτι άλλο. Καταλαβες. Το διαχωρίζουνε. Θυμάσαι ένα χοντρό που έβριζε όλη την ώρα. Είπε τη λέξη Βουλγαρία 22 φορές. Ναι. Δηλαδή να. Να κατέβεις κάτω, να του τη δώσεις και μετά. Να το χαιρετήσεις. Να το χαιρετήσεις. Πραγματικά δηλαδή ήταν για πολύ μπουλινγκ. Μας εξήγησε όμως ο συνάδελφος ότι είναι Ολυμπιακός,
ότι κάθε φορά που πάει η ομάδα πριν του Ολυμπιακού είναι, του βγαίνουν τα μάτια απ' έξω και βρίζει, το κάνει δηλαδή με όλους. Και όταν πάει ο Ολυμπιακός λέει, ρε παιδιά, είναι ανώτερη ομάδα. Είναι πιο διαλλακτικός. Ναι. Υπάρχουν τέτοιοι, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο πολύ. Φάνηκε και από την ανακοίνωση που βγάλανε οι οργανωμένοι τους. Ήταν δηλαδή ο Ολυμπιακός Πανετολική αυτοί που το κάνανε. Επηρεασμένοι. Στον μπάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο ΠΑΣ, φίλε, όταν ήταν στη Β' Εθνική, θυμάσαι τι κόσμο κατέβαζε δεξιά και αριστερά. Τα θυμάσαι αυτά. Αυτό ισχύει για πολλές ομάδες. Mm. Που όταν είναι στη Β' Εθνική έχουν πιο πολύ κόσμο και όταν ανεβαίνουν, λίγο ψιλοσκορπάνε. Κατά ένα παράδοξο τρόπο. Ισχύει για αρκετές ομάδες. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε ένα περίεργο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται γύρω από το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Νομίζω ότι η χθεσινή συντή ανακοίνωση της ΕΠΟ είναι μυθική. Εδώ μιλήσαμε για το bullying που ασκεί ο Ολυμπιακός ως βασική πολιτική τη φετινή σεζόν. Αυτό πλέον έχει μεγιστοποιηθεί. Ναι, γιατί βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Βλέπει όμως ότι υπάρχουν και ζαχαριάδες που επηρεάζονται. Ζαχαριάδες δεν επηρεάστηκε από το bullying. Ναι, ο Ζαχαριάδες επηρεάστηκε από πάπου προς πάπου τώρα. Άσε τώρα. Να μας το βγάζεις και επηρεασμένο. Αυτός ήταν, είπε ο Σάββας, πολύ καλή διαιτησία. Τελείωσε. Δικός τους. Στο τέλος. Στο τέλος. Το ήξερε, το είχε έτοιμο. Τι νομίζεις, δεν κάνει πρόβες ο κ. Σάββας. Σαν το Μάκη είναι, το Χάβο. Που έκανε πρόβες. Παρ' όλα αυτά, κάθε εβδομάδα καταφέρουν να δημιουργούν μια ένταση. Υπάρχουν και διάφορα άλλα γύρω από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Δεν είναι καθόλου καλή. Εντάξει, το ξέραμε, ρε Δημήτρη, όταν θα φτάσουμε στο Μάρτιο, μπορεί να εμφανιστεί κανένα Ταρζάν, να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, νίντζα. Τα βλέπαμε αυτά. Είναι, αρχίζει, γρήγορα το πράγμα. Μέχρι να δουν που θα κάτσει η μπίλια. Τώρα είναι τα τελευταία τους. Αν δεν τους κάτσει και τώρα, δύσκολα είναι μετά. Ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα φυσιολογικό. Δηλαδή, αν δεν παρεύουν αυτή οι είναι, αν δεν παρεύουν οι αρχές. Ποια η κυβέρνηση πρέπει να παρεύει. Επιτέλους. Να εκεί που συλληφθούν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι δημιουργούν κάθε εβδομάδα προβλήματα. Δεν είναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Ναι, και μετά θα έρθουν στην Τούμπα, μας έχουν κάνει όλους πυράβλους. Ωραία. Θα γίνει εδώ πέρα το Ελαλαμέι. Εντάξει, και μετά θα κλαίγονται. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εμείς προσπαθούμε να πούμε να έχουμε την ψυχραιμία μας όλη την ώρα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα αυτού και βγαίνω. Δεν γίνεται έτσι. Όταν θέτεις θέμα διαιτησίας, ενώ ξεφτυλίστηκες με τον Σιδηρόπουλο και ευνοήθηκες από τον Ζαχαριάδη. Και από τον Σιδηρόπουλο ευνοήθηκες. Έτσι λέει η ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι ήταν κόκκινη μία. Εσύ πήγαινε φάτινα αυτή που έκανε ο Σισε την αγωνιά στον Αφιένα και πες μου δεν είναι κόκκινη. Που το κάνει επίτηδες. Όταν θέτεις θέμα διαιτησίας, αποδεικνύει ότι θέλεις συνεύνη, δεν θες τίποτα άλλο. 100%. Ότι κάνεις ό,τι κάνεις για να ευνοηθείς. Εντάξει. Τώρα, ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά, δεν ξέρω. Αν έχετε καμία ιδέα, ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι, βασικά υπάρχει μια ανακοίνωση μόνο της ΕΠΟ. Μόνο δικαιοσύνη υπάρχει. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΕΠΟ και θα πρέπει ήδη η κυβέρνηση να κινείται βάσει αυτής. Τι είναι, τι κάνετε, τι έχουμε τα βατζίδες, να χωρίσουμε τη χώρα σε 15 κομμάτια επειδή αυτοί το θέλουνε. Σφαίρα στο γραμμένο, βόμβα στη βασάρα, ξύλο στον ασβεστά, πολλά τα άσχημα περιστατικά. Και δεν χωράει τίποτα άλλο πέρα από το ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα έτσι, δηλαδή δεν ασχοληθούμε κιόλας. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση περίεργη. Πρέπει να πάμε στα Γιάννενα, πρέπει να μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου. Στη μία λέει άρα κάτι. Μιλάει το Παουξάκι. Κάτι στον πατέρτο. Το Παουξάκι. Πού είναι το Παουξάκι μας. Μία λέει. Πες δύο παρατέρτο. Εντάξει. Βέβαια είναι εδώ Αρωνιάδης από ό,τι ξέρω. Άρα αν είναι εδώ Αρωνιάδης αυτά είναι λίγο πιο. Ξεφωνίζει τον Κύπριο Βολιώτη υπεύθυνο επικοινωνία. Όχι, δεν μπορεί αυτό. Δεν μπορεί. Αυτός δεν μπορεί. Δεν είναι συνεπής. Πάμε γρήγορα σε ένα πρώτο διάλειμμα να δούμε τι θα προλάβουμε.
Λοιπόν, πρωτάθλημα στη Super League, 20η αγωνιστική. Έχει ανάψει βέβαια το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, όπως αναμένονταν, διάφορες ανακοινώσεις. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του για να δημιουργήσει εντυπώσεις, κυρίως ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ απάντησε, όπως και να το κάνουμε, ο διαιτητής είναι σε δύσκολη θέση. Ο διαιτητής που πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος της περσινής σεζόν από τους ποδοσφαιριστές και τώρα αμφισβητεί τον Ολυμπιακό, έτσι για να δημιουργηθούν εντυπώσεις και πίεση. Αυτός είναι ο στόχος. Εξέδωσε μια ανακοίνωση και η ΕΠΟ. Και η ΑΕΚ. Πλέον απειλεί με τιμωρία στον Ολυμπιακό γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εντάξει, το άφησε και η ΕΠΟ, εντάξει. Ναι, ναι. Ήταν πολύ παθητική σε αυτό το θέμα. Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε. Ξεκίνησε με τον Πλατανιά. Ενώ ο Ολυμπιακός και ο Θεοδωρίδης κάνουν όργια. Πρέπει να γίνουν συστάσεις και στο συνδρομητικό, να μην δέχεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από τη μία να μας λένε ότι θέλουμε τη βελτίωση του προϊόντος, να γίνονται τεράστιες προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση και να βρίσκει χώρο ο Παππούλης να κάνει τα δικά του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό που λες. Μια χαρά γίνεται. Δεν γίνεται, η Δημοκρατία έχουν το πίσω. Άλλο θα πει ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, θέλω να μιλήσω, το πίσω, όχι, δεν μιλάς. Δεν έχουμε χρόνο. Ναι, καλά. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο, ρε φίλε. Ό,τι θέλει μπορεί να πει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να του κόψει το λόγο ή να τον τιμωρεί για αυτά που λέει. Και τα δύο. Το πρώτο δεν γίνεται το πρώτο. Τιμωρία για αυτά που λέει. Πας για ένα ΠΑΟΚ όμως στις 3 το μεσημέρι την Κυριακή. Λογικά θα προλάβουμε να πάμε και στα Γιάννα να δούμε τι γίνεται εκεί με την ομάδα του Πετράκη. Στον ΠΑΣ βεβαίως έτσι όπως πάει χρονιά και όλος παραδόξος είναι σχετικά χαμηλά ο ΠΑΣ Γιάννα. Δηλαδή, άμα δεν κέρδισε και τον Πανιόνιο θα ήταν 12ος, ξέρω εγώ. Δίνουν μεγάλη... Πόση απόσταση για τον πέμπτο? Από τον πέμπτο έχει 5 βαθμούς τώρα. Δεν είναι πολύ. Ναι. Δίνουν μεγάλη βάση στο κύπελο. Στον αγώνα δηλαδή που ακολουθεί, έπαθαν ζημιά και τη Λάρισα. Δίνουν μεγάλη βάση στον αγώνα ΑΕΛ ΠΑΣ που θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι δικαστικού χαρακτήρα. Διαβάσαμε και την ανακοίνωση, την διαβάσατε και χθες, των οπαδών του ΠΑΣ. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, μια και λέμε για τον κόσμο, υπάρχουν τα 800 εισιτήρια και αυτά θα αποφασιστεί σήμερα πώς θα διατεθούν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που παίζει εντός έδρας. Ένα από τα πιο μεγάλα, ας πούμε, παιχνίδια λόγω και του αντιπάλου, ότι είναι και ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός και έτος Παναθηναϊκός. Αλλά είναι και η ευρωπαϊκή πορεία, είναι και αυτό το παιχνίδι. Είναι και άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με τον team manager του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ζουνατζίδη. Καλό μεσημέρι, είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και στους ακροατές της εκπομπής. Πώς είστε? Πολύ καλά. Να είχατε ξαναδεί ΠΑΟΚ με 39 πόντους δεκάλεπτο? Όχι. Όχι. Δεν το πιστεύατε, τρίβατε τα μάτια σας και τι κάνουν τα παιδιά? Όχι. Ναι. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πολλές φορές το μήνυμα ότι και οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες και το στυλ είναι εντελώς διαφορετικό. Απλώς τώρα κάποιες φορές γίνεται, πάνε όλα καλά και γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν πάνε καλά και έχουμε άλλα αποτελέσματα. Αλλά σαν δυνατότητα και σαν στοιχεία είναι η προτεραιότητα αυτή. Δηλαδή το στυλ αυτό, το τρόπος παιχνιδιού αυτός, αλλά και το ταλέντο που έχουν τα παιδιά, εκεί θέλουμε να οδηγηθούμε. Ξεκίνησε η χρονιά όπως έχουμε πολλές φορές περιγράψει, με αλλαγή, με προβλήματα κτλ. Ήρθε ο Δεκέμβριος με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα φοβερό σερί επιτυχιών. Τώρα είμαστε σε μια φάση όπου ο ΠΑΟΚ εντός έδρας δείχνει ικανός να κερδίσει τους πάντες πραγματικά στην Ευρώπη, και εκτός έδρας βγάζει προβλήματα και δεν έχει αποτελέσματα. Σε συνδυασμό βέβαια με τη μουρμούρα που επιτέλους βγάλατε, κύριε Ζουνατζίδη, και διαιτησία. Εντάξει, ναι, μετά που αυτό. Συμβαίνει στα εκτός έδρας συνήθως. Μπασχετική εξήγηση υπάρχει? Κοίταξε. Νομίζω ότι
μια ομάδα που είναι ένας ζωντανός οργανισμός, σου δίνει θετικά, σου δίνει και αρνητικά. Τα θετικά προσπαθείς να τα σταθεροποιήσεις και να τα κάνεις κάθε μέρα. Τα αρνητικά, κάθε τι που σου παρουσιάζεται, προσπαθείς, ρίχνεις, πέφτεις με τα μούτρα στη δουλειά να το διορθώσεις. Όντως, εδώ τώρα είμαστε στη σελίδα που λέει ότι η ομάδα εντός έδρας είναι πολύ δυνατή. Εκτός έδρας χάνει κάποια από τη δύναμή της. Η μία θεώρηση είναι αυτή. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα πω ότι όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία τώρα χτίζεται, όταν υπάρχει ένας πολύ σημαντικός ρόλος σε παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτή την εμπειρία, ούτε της μεγάλης συμμετοχής και της συνεχής συμμετοχής, ούτε του πρωταγωνιστικού ρόλου σε μια τέτοια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι ο ΠΑΟ, αυτά γεννούν και κάποιες ασθένειες, τις οποίες καλά είναι που γεννιούνται, ναι, γιατί ξέρεις πού να επικεντρώνεσαι και τι ακριβώς να κάνεις και να είσαι έτοιμος τη στιγμή που πρέπει, που θα παιχτούν κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα, mm-hmm, που θα παιχτούν τα μεγάλα παιχνίδια στην περίοδο των play-off και του πλασαρίσματος σε ποια θέση θα πάρεις. Καταλαβαίνουμε ότι... Σε αυτό το κομμάτι είμαστε. Κάποια άλλα θέματα είχαμε πιο μπροστά, τα διορθώσαμε. Ναι. Τώρα παρουσιάστηκε αυτό. Βέβαια, όπως είπατε, το εκτός έδρας λίγο και η αντιμετώπιση του τρόπου που παίζει ο ΠΑΟΚ, έχουμε κάποια παράπονα πάνω σε αυτό. Κάποια παράπονα, σκηνοθεσίες κάνατε και Ζουνατζίδη, βίντεο, βλέπουμε. Με τον πιο εμφατικό τρόπο και αν τυχόν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Δεν... Αλλά αυτό είναι το κομμάτι έξω από την ομάδα. Να μην πάμε ακόμα σε αυτό. Το κομμάτι μέσα στην ομάδα, ναι, ναι, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε και να παίζουμε εκτός έδρας αφελές μπάσκετ. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, θα παίζουμε πολύ πιο υποψιασμένο μπάσκετ. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται με τα χρόνια, με τα παιχνίδια, με την εμπειρία, με τις στιγμές, με αυτά τα αποτελέσματα έρχεται και η εμπειρία στους παίκτες, οι οποίοι το χρειάζονται. Πώς καταφέρνει δηλαδή η Λούτβισμπουργκ και εντός εκτός παίζει το ίδιο πράγμα, να φτάσετε κι εσείς σε ένα τέτοιο επίπεδο να παίζετε το ίδιο? Γιατί ο ΠΑΟΚ διακρίνεται για την ενέργεια που χρησιμοποιείς και την επιθετικότητά του, ακόμα και στην άμυνα. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, ναι, η Λούτβισμπουργκ είναι μια ομάδα η οποία παίζει το απόλυτο μπάσκετ επαφών, mm-hmm, στην άμυνά της, δηλαδή σε στραγγαλίζει, πραγματικά σε στραγγαλίζει. Mm. Έχει επικεντρωθεί εκεί. Βέβαια, αν εκεί τώρα πέσει σε κάποια... αν κάποιος δηλαδή την κάνει καλό σκάουτινγκ, και δεν μιλάω αντίπαλος, μιλάω διαιτητής, και αρχίσει να δίνει τις επαφές αυτές που γίνονται από το πρώτο λεπτό, αλλάζει το παιχνίδι. Αλλά συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια, όταν υπάρχουν τέτοιες ομάδες που παίζουν ειδικά στην άμυνα με πολλές επαφές, μετά τα πρώτα 3-4-5 λεπτά αρχίζει το μάτι του διαιτητή να προσαρμόζεται στον τρόπο παιχνιδιού και αρχίζει να παρασύρεται και ο ίδιος σε αυτή την κατάσταση. Το παράδειγμα που φέρετε, η Λούτβισμπουργκ. Ναι. Βέβαια και η Λούτβισμπουργκ είχε παιχνίδια τα οποία και θα δούμε πώς θα πάει στη χρονιά. Εμείς τώρα στη δικιά μας την ομάδα δεν νομίζω ότι νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα θεώρηση του παιχνιδιού από τους αθλητές, δηλαδή ότι θα πρέπει να παίζουν πιο υποψιασμένοι, θα πρέπει να παίζουν πιο έξυπνα, ειδικά στα εκτός έδρας μας, για να μην πέφτουν θύματα και της αγωνιστικής αδυναμίας, της εμπειρίας αυτής που σίγουρα μας λείπει, αλλά κυρίως να μην πέφτουν θύματα και κάποιων οι οποίοι θέλουν τέτοι καλά να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα μας. Τώρα, επειδή θέσατε και πάλι θέμα διαιτησίας, προχθές πραγματικά με... Σταύρος το έθεσε, όχι. Ναι, ναι. Ναι, αλλά είδα κάτι βίντεο, γι' αυτό μάλλον. Ναι. Υπήρχε μια έκρηξη αρχικά του κυρίου Παπαθεοδόρου το προηγούμενο Σάββατο και είπε ότι έτσι θέλετε, θα πάμε και εμείς στα κάγκελα. Και ξεκίνησε μια διαδικασία διαμαρτυριών, αυτό το βίντεο. Πολύ ωραία δουλειά, μπράβο. Ναι, πραγματικά αποδείξατε. Ο Spielberg 4, δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά. Μα δεν είχα την ιδέα μας. Το σκηνοθεσία που λες είναι αρνητικό. Έχουμε τρεις προπονητές οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ η ζωή τους είναι. Αν μπείτε καμιά φορά στο γραφείο, θα δείτε. Είναι σκληροί δίσκοι, προγράμματα. Το κόψε, το ράψε, γιατί πραγματικά είναι. Ειδικά όπως γίνεται, νομίζω όχι στον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω σε όλες τις ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά τον ανταγωνισμό, πώς γίνεται το σκάουτινγκ. Ειδικά όταν μια ομάδα έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος,
που η τεχνολογία εξαντλείται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, οπότε τώρα εδώ ετοιμάζουν κάθε μέρα δεκάδες βίντεο για προπονητικό χαρακτήρα. Το να κάνεις ένα βίντεο και για άλλο χαρακτήρα δεν είναι δύσκολο. Είναι πολύ εύκολο και μπορεί να γίνεται και κάθε φορά, ξέρετε. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αν χρειαστεί να ξαναγίνει, mm-hmm, κανένα πρόβλημα. Αποδείξατε πραγματικά ότι έγιναν κάποια πολύ πολύ παράξενα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Και θα πει ένας φίλαθλος. Σε αριθμού. Ναι, θα πει ένας φίλαθλος. Μα πώς είναι δυνατόν να έχει τέτοια αντιμετώπιση ο Προμηθέας Πατρών απέναντι στον ΠΑΟΚ? Δεν είναι λίγο υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ αυτό που αποδείχθηκε πράγματι? Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω το πώς παίζουν οι διαιτησίες άλλες ομάδες. Μπορώ. Ναι. Μπορώ. Να είστε σίγουροι ότι μπορώ. Και για την ομάδα που αναφερθήκατε και για άλλες ομάδες στο πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Ναι. Εμένα εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποια είναι η αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ απέναντι από όλους τους παράγοντες της Λίγκας, έτσι. Εδώ και ένα μήνα κυρίως ή από την αρχή? Από το Λαύριο και μετά νομίζω. Και πιο μπροστά. Mm. Πιο γιατί μπροστά. Υπήρχε αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα ευνοηθεί φέτος, γι' αυτό σας το ρωτάω. Από τι να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ? Ξέρω εγώ, έτσι λέγανε στην αρχή. Από τι, δεν υπάρχει κάτι να ευνοηθεί. Και δεν θέλουμε να ευνοηθεί. Δεν θέλουμε να ευνοηθεί. Το έχω ξαναπεί και θα το πω. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας δεν θέλουμε να ευνοηθούμε. Θεωρούμε όμως ότι πραγματικά όλος ο χώρος του μπάσκετ θα βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε φέτος, ειδικά φέτος, το κάναμε και άλλες χρόνες, αλλά ειδικά φέτος, έτσι, που τόσα πολλά νέα παιδιά, ταλαντούχα Έλληνες παίκτες, οι οποίοι στο παρελθόν, στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχονται στον ΠΑΟΚ και καλούνται να κουβαλήσουν την ομάδα στην πλάτη τους, και να πάρουν παιχνίδια, να πάρουν παραστάσεις, να εξελιχθούν σαν παίκτες, κάτι τέτοιο θα κάνει καλό στην ομάδα μας. Αλλά σίγουρα θα κάνει καλό και σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί εγώ πολύ, πολύ πρόχειρα μπορώ να σας πω ότι 5-6 παιδιά και τώρα αλλά και στο μέλλον θα αποτελούν τη ρεχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας. Αυτό ήταν λίγο μια αφελή σκέψη που κάναμε μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι να ευνοηθούμε, αλλά τουλάχιστον να δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθεί αυτό το μοντέλο της ομάδας. Γιατί για να παίζει ο Κόνιαρης και ο Χαραλαμπόπουλος πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, για να παίζει ο Κατσίβελης και ο Χρυσικόπουλος, που ναι μεν στην ηλικία είναι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά πρωταγωνιστικά στο ελληνικό μπάσκετ τώρα παίζουν, δεν παίζουν δύο Αμερικάνοι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ συνειδητά επιλέγει να μην πάρει δύο Αμερικάνους και να έχει τέσσερις αυτή τη στιγμή και μάλιστα κάποιους από αυτούς με λιγότερο από πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ. Αυτό που περιγράφεται με τη διαιτησία τι σχέση έχει? Ότι περίμεναν να είναι τουλάχιστον να σεβαστούν την προσπάθεια. Ακριβώς λοιπόν. Όλοι οι παράγοντες του αθλήματος καλό είναι να τη σεβαστούν αυτή την προσπάθεια. Αυτό όμως είναι μια δεύτερη σκέψη. Δεν ντέκε καλά ότι πρέπει, αλλά τουλάχιστον να μην ξεκινάει ο Κατσίβελης να παίξει άμυνα και στα 3-4 πρώτα λεπτά να έχει δύο φάουλ. Χωρίς να δικά του. Ο Χρυσικόπουλος να μην έχει δύο φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν στην Ευρώπη κάθε αντίπαλο να το κατεβάζουμε 15 και 20 πόντους κάτω και να πηγαίνουμε στη Λάρισα, στον Προμηθέα, στο Λαύριο και να ξεκινάνε τα παιχνίδια και να έχουν όλοι οι παίκτες μας από δύο φάουλ οι βασικοί. Ναι. Τι γίνεται, για ποιο λόγο η διαφορά? Ο ίδιος παίκτης δεν έπαιξε προχθές με την Νεπτούνας. Mm-hmm. Ο ίδιος παίκτης δεν έπαιξε προχθές, ακόμα και μέσα στην Τενερίφη που χάθηκε ένα μάτσο, κατέβηκε η Τενερίφη πόσους πόντους, ξέρει κανείς. Η Νεπτούνας πόσους πόντους κατέβηκε στην επίθεσή της. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Υπάρχει αυτή σοβαρό σκέψη, θέμα με την ηλική διαιτησία? Γιατί δεν είδαμε μόνο τη δική σας τοποθέτηση, είδαμε και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εκεί σοβαρά προβλήματα. Σε ένα παιχνίδι προβεβλημένο. Η διαιτησία είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Στην Ελλάδα ακόμα πιο δύσκολο, γιατί υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Ουσιαστικά ερασιτέχνες, δεν υπάρχει
επαγγελματική διαιτησία. Είναι δύσκολο να υπάρξει επαγγελματική διαιτησία γενικά στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές λίγες. Δυστυχώς όμως ο τρόπος χειρισμού και ο τρόπος διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή όπως εξελίχθηκε το μπάσκετ, οι παίκτες είναι πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί. Όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, όπως οι ομάδες ανεβαίνουν πολύ σε επίπεδο marketing, πρέπει να ακολουθήσουν όλοι αυτό το ρυθμό. Και ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες. Δεν είναι ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Αλλά φέτος εμείς έχουμε να δηλώσουμε ότι έχουμε τεράστια θέματα. Και μάλιστα δεν βγήκαμε να τα σχολιάσουμε και μάλιστα έχουμε και τεράστια θέματα και μετά από επιτυχή αποτελέσματα, όχι αποτυχημένα αποτελέσματα. Με την ΑΕΚ, μετά από βεβαίως. Νίκες και μάλιστα μεγάλες. Μετά από μεγάλες νίκες βεβαίως, ναι. Είχαμε θέματα. Αλλά ξέρεις, πάντα στον κόρυβο, η σκέψη δικιά μας, ναι. Η δικιά μας σκέψη είναι πάντα της ανοχής. Πάντα το πάμε με τον μπάσκετ. Πάντα δεν θέλουμε να κάνουμε γραφικότητες. Πάντα δεν θέλουμε να βγούμε να μιλήσουμε. Ο Μπάνε συχαίνεται οτιδήποτε έχει σχέση με διαμαρτυρία, με, ναι. Η λογική του είναι ή ότι δεν έχουμε δίκιο, να τα σκεφτόμαστε έτσι, ή όταν ακόμα και έχουμε δίκιο δεν είναι δικιά μας δουλειά. Αυτή είναι η λογική του. Μέχρι ένα σημείο. Τώρα για να φτάσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, έτσι, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε θέμα και υπάρχει θέμα. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει μια πιο προσεκτική προσέγγιση όλων απέναντι στα παιχνίδια, τουλάχιστον της ομάδας μας. Οι άλλοι ας κάνουν ο καθένας το καλό για την ομάδα. Για τα δικά μας θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από εκεί. Αυτό είναι, νομίζω ότι ναι. Όλοι κατάλαβαν και όλοι πήραν το μήνυμα. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Αν χρειαστεί. Σας βλέπω Δευτέρα πρωί με τα βίντεο, σας βλέπω να ξέρετε. Αν χρειαστεί, θα ξανασχοληθούμε. Από εδώ και πέρα αυτό θα κάνουμε. Κυριακή απόγευμα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τυχαίνει να παίζει σήμερα στη Γερμανία. Εσείς τυχαίνει να παίζετε Τρίτη στη Βέσπιση. Ένα τελικό, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα πολύ μεγάλο μάτι. Όπως καταλαβαίνουμε. Ναι. Τι γίνεται τώρα, τι παίζει ρόλο. Θα αντιμετωπίσουμε, τι να κάνουμε. Το ταξίδι στην. Πού είναι αυτή η χώρα, ποια είναι. Η Λετωνία. Λετωνία. Λετωνία, πω, ωραία χώρα. Πρέπει να. Κάτω ευρωμηνιάτικο πρέπει να έχουμε. Ποιο είναι, εύκολο. Το ταξίδι. Λοιπόν, ας περιγράψω λίγο τι ακριβώς θα γίνει, επειδή έχουμε και τα γνωστά θέματα του αεροδρομίου εδώ και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο νωρίς εκεί για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Η ομάδα θα φύγει το βράδυ της Κυριακής. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ταξιδεύουμε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, μαζί. Για να φύγουμε θα μείνουμε για κάποιες ώρες στην Αθήνα και από εκεί θα φύγουμε πολύ πρωί για την Φραγκφούρτη. Από τη Φραγκφούρτη στη Ρίγα της Λετωνίας και από εκεί οδικός 2,5 ώρες για το Βένσπιλς. Δεν αυτό το λες και εύκολο το ταξίδι. Είναι δύσκολο ταξίδι. Και αυτό είναι τώρα το σενάριο ότι ξέρεις ότι όλα πάνε καλά, οι πτήσεις είναι ok, έχεις θέματα. Αυτό είναι το σενάριο. Είναι ένα τσάρτερ, υπάρχει, δεν κάνει, ήταν ιδανικό το τσάρτερ. Φεύγουμε Κυριακή για να, για να φτάσουμε εκεί, να είμαστε το νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. Να έχουμε τη δυνατότητα το βράδυ στις να προπονηθούμε. Το μάτς είναι στις 9.30 ώρα το βράδυ, την Δευτέρα συγγνώμη, στις 9.30 ώρα το βράδυ της Τρίτης. Να έχουμε τη δυνατότητα και τη Δευτέρα να προπονηθούμε και την Τρίτη να ξεκουραστούν οι αθλητές. Αλλά πάλι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Αλλά οι δύσκολες καταστάσεις είναι για όλους, για όλες τις ομάδες που είναι σε αυτό το επίπεδο. Και θα ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα είναι ο ΠΑΟΚ πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό φέτος στο πρωτάθλημα. Ορίστε. Θα είναι ο ΠΑΟΚ ο πρώτος που θα κερδίσει το Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο. Και Ολυμπιακός είναι. Εμείς έχουμε αυτή την αίσθηση ότι όταν στην ομάδα μας, όταν λειτουργούμε καλά, νομίζω ότι δείχνει τεράστιες δυνατότητες η ομάδα και ότι ειδικά στην έδρα της δεν φοβάται να κοιτάξει τα μάτια τον οποιοδήποτε. Εγώ εύχομαι να έχουμε μια καλή απόδοση, να παιχτεί ωραίο μπάσκετ, γιατί και οι ομάδες και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν επιθετικό μπάσκετ και αυτό θα είναι καταπληκτικό για τον κόσμο. Να έρθει ο κόσμος μας να απολαύσει την ομάδα όπως την απόλαυσε και στο μάτς με την ΑΕΚ, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παίζει τώρα τελευταία και να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Χαιρετίσματα έχετε από δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Τα σκυλιά σας εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Στα κάγκελα λέει με τον Ηλία και τον Τέλη. Δεν ξέρω τι τους κάνετε αυτούς εδώ πέρα.
που μου στέλνουν τα μηνύματα. Πραγματικά δεν θα ήθελα να ξέρω, δεν θα ήθελα να έχω εικόνα βασικά. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την ομάδα. Απόγευμα Κυριακής ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και βράδυ Τρίτης Βέντσιλς ΠΑΟΚ. Τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια έτυχε να είναι σε απόσταση σχεδόν 48 ωρών. Για να δούμε τι θα καταφέρει αυτή η ομάδα. Τώρα, δύσκολο ταξίδι. Είναι και το παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πρόσεξε με και χωρίς αποθεραπεία μετά το παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό. Και με τον ΠΑΟΚ να έχει ανάγκη αυτή την ενέργεια που βγάζει για να παίξει επιθετική άμυνα. Ναι. Εκτός έδρας δεν τα καταφέρει. Δεν γίνεται να μην συνδυάσει ο Παπαθεοδόλου τα δύο παιχνίδια όσον αφορά στο rotation. Δεν γίνεται. Τώρα, προφανώς θα ακούσουμε Λουτσέσκου σε λίγο ή θα πάμε στα Γιάννενα, ένα από τα δύο, για να επιστρέψουμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ένας φίλος γράφει για τον Τέλη Ζουρνατζίδη ότι θα του τέριαζε καλύτερα ο τίτλος του τεχνικού διευθυντή, γιατί έχει και ρεκόρ στις τεχνικές ποινές. Αλλά σημειώνει ότι δεν σκέφτεται και στην ΠΑΕ να τον δανειστούν λίγο, μήπως και μιλήσει κάποιος άλλος πλην του Λουτσέσκου. Ρασβάν Λουτσέσκου θα ακούσουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Θα συνδεθούμε με την Νόβα και με τη Μεσήμβρια για να ακούσουμε τις απόψεις του Ρουμάνου για τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό ή οτιδήποτε. Γεια σας, Γιώργο. This is your microphone. Α, ωραία. Εγώ θα το πω πάλι απλά. Κωστής Μπότσαρ. Είστε καλά, ανθρώπινα. Φιλόμαστε καλά. They start with human words. You are okay? How you feel? I am better than previous week. Καλύτερα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι άλλαξε? Good energy. I'm healthy. In a healthy situation. Καλή ενέργεια, πολύ καλή ενέργεια. Σε υγιή κατάσταση. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του χρόνου που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε και πλέον βρίσκει τον ΠΑΟΚ πρώτο στη βαθμολογία. Αυτό αλλάζει κάτι γενικώς? It's the first week of the year that something changed. This week finds ΠΑΟΚ in the first place. Does this thing change some things in our work? No. No, the trainings were good. The team is on a good period of trainings, of confidence, of reaction. We have a good atmosphere inside of the group, but with in a professional way. Δεν αλλάζει κάτι αυτό όσον αφορά την ομάδα μας, όσον αφορά τη λειτουργία μας. Η ομάδα προπονείται πάρα πολύ καλά, με πολύ καλή αυτοπεποίθηση, πολύ καλή ενέργεια, πολύ καλές αντιδράσεις. Υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα και ένας πολύ καλός επαγγελματισμός σε όλα τα επίπεδα μέσα στα αποδυτήρια. Ξέρω ότι έχω καταλάβει ότι η πρώτη προτεραιότητα πάντα είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Ξέρω ότι στο μυαλό και του coach και της ομάδας, όπως το περνάει και ο ίδιος, είναι ο αγώνας της Κυριακής. Αλλά για να κλείνουμε με αυτό το κομμάτι και να πάμε στα υπόλοιπα, το πρώτο μέρος αυτής της μεταγραφικής περίοδου ολοκληρώθηκε με αυτές τις τρεις κινήσεις. Αν θέλει να μας πει κάτι είτε για τους παίκτες της τελευταίας στιγμής που ήρθαν, τους δύο, τον Μουλέν δηλαδή και τον Μιχόγεβιτς, και αν θα περιμένει τίποτα άλλο από την πλευρά πλέον των ελευθέρων ποδοσφαιριστών. They know that your first priority is to speak about the performance, about the game and the things that consider the games, but to finish this conversation, the first part of the transfers with the players that are committed with the club finished. If you want to talk two words about Mihojevic and Moulin, and also if you want to comment about the second period of the transfers, about the free players, if will happen something. If we'll take one player from this market, if we look for a player from this market, the free market. Your comment about this situation? I hope to finish as fast as possible this period. For a coach, I believe that this period is the worst. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτή η περίοδος. Νομίζω ότι για έναν προπονητή η χειμερινή περίοδος των μεταγραφών είναι η χειρότερη. Because there are changes, always when there are changes could be a risk of losing a balance. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχει κίνδυνος του να χαθεί η ισορροπία μέσα σε αυτές τις αλλαγές. No matter that if we talk about players that leave or players that come, it's more or less the same situation. Χωρίς να έχει σημασία αν θα είναι παίκτες οι οποίοι έρχονται ή φεύγουν, είναι πάνω κάτω η ίδια κατάσταση. There is also this pressure from outside for any new transfer to play, to be seen, like in the case of Azevedo.
Υπάρχει και η πίεση γενικότερα από τις οποιαδήποτε μεταγραφές στις οποίες ο κόσμος θέλει να τις δει, όπως είναι η περίπτωση του Αζεβέδου. And the most important is to have patience, to have balance and to wait for the correct moment to bring a player in a new player in the group. Inside of a work which is an organized work. Το πιο σημαντικό είναι όμως να έχουμε υπομονή και ισορροπία, έτσι ώστε να φέρουμε έναν παίχτη μέσα στη δουλειά του συνόλου, στην κατάλληλη στιγμή, μια δουλειά του συνόλου που είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και οργανωμένη. And Thibaut is here, let's say, because of the leaving of Simirot and his central midfield, with a good experience, good personality. He is good in building up, a fast player in this situation with fast south. Mark is one central defender for the future because he has good qualities and he has a lot of possibilities to improve. Him as well is a player which shows a strong personality at his age. And I believe that for PAOK these transfers match very well for now and also for the future. Ο Μουλέν είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, ας πούμε, λόγω της φυγής του Τσίμιρο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει στην ανάπτυξη. Είναι γρήγορος στη σκέψη εκεί, με πολύ δυνατή προσωπικότητα. Έχει την εμπειρία που χρειαζόμαστε, θα μας δώσει πράγματα όσον αφορά το κομμάτι μας. Ο Μιχόλιβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται περισσότερο για το μέλλον. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος επίσης έχει την δυνατή προσωπικότητα για την ηλικία του. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο μεταγραφές οι οποίες ταιριάζουν στο στυλ του ΠΑΟΚ. Περιμένει κάτι άλλο? Do you expect something more? I have to be focused for the game of Saturday. This is the most important. Θα πρέπει να εστιάσω στο παιχνίδι της Κυριακής. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Okay. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Αν περιμένει κάτι άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά σε ποια θέση θα μπορούσε να το περιμένει? If they expect something, they can understand. If you expect something from the transfers more, they can understand. But in which position would you expect something? No, I didn't say that I expect. I was saying just that I am focused for the game. Finish, for me, finish. This moment. I have this group already today with the new players we had to manage because we have a game on Friday and to keep concentration for everyone. The players must push themselves because they are during the games, the official games, and it is not too much time to adapt themselves at this new situation that they have to force themselves. And for this I said that always it is a risk. For this reason I don't like this transfer period during the official competition. Δεν είπα ότι περιμένω κάτι. Ήδη σήμερα είχαμε το θέμα του να διαχειριστούμε τους νέους παίκτες. Θα πρέπει να μπουν με λίγο μεγαλύτερη πίεση μέσα σε όλο αυτό, λόγω του ότι οι υπόλοιποι παίκτες βρισκόμαστε στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Αυτό είναι ένα ρίσκο στο να χαθεί η συγκέντρωση. Γι' αυτό είπα ότι δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η μεταγραφική περίοδος χειμερινή. Συγγνώμη, πάλι διακόπτω, αλλά δεν δηλώσω, με συγχωρείς. Άρα είναι OK αν το group είναι έτσι όπως είναι, ακόμη και αν δεν γίνει κάποια άλλη μεταγραφή. So you are OK if the group stays like this, even... Okay. Είμαστε καλά. OK. Αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο είχε μία σκέψη, μία από τις πολλές σκέψεις που είχε βλέποντας την εξέλιξη του αγώνα, ήταν να περάσει τον αγώνα τον Αζεβέδο. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα φέρνει το Βιερίνια μπροστά για να ενισχύσει την επιθετικότητα. Αυτό σημαίνει πλέον, και έχοντας καλύψει το χρονικό διάστημα που είχε επισημάνει ότι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής, ότι ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος για να ξεκινήσει ακόμα και σε αγώνα. If they don't mistake, one of your thoughts during the game in the second half against Panetolikos were to put Azevedo inside, so this meant that Vieirinha will move on the wings. Does this mean that Azevedo has passed the time that was needed to adapt in the group and to be in a good shape, and does this mean that the Brazilian is ready to start in the next games? I don't remember. Because during the game there are a lot of thoughts, a lot of ideas, but I don't remember about this. As I said about Azevedo, he was with us to feel the atmosphere of an official game in Greece, to prepare, to listen, to watch the videos, to be with the group. Yesterday, he made 3 weeks of preparation after a long holiday of 4 weeks. Then from now I could say that he start to be
in a good level, then 1 week more, maybe also during the game against Trianina, we could expect to enter. But again and again, the team has a balance. And it's very important to keep the balance and to find the perfect moment to introduce a new player inside of a team which has a balance. Δεν μπορώ να μιλήσω για μια συγκεκριμένη σκέψη, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς για κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συγγνώμη, υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Ο Αζεβέδο βρέθηκε μαζί μας για να μπορέσει να δει το πώς προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι, να δει την ατμόσφαιρα, το πώς προετοιμάζουμε τα βίντεο κτλ. Πριν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα, χθες ο Αζεβέδο συμπλήρωσε 3 εβδομάδες προετοιμασίας μετά από μια αποχή 4 εβδομάδων στην οποία έχει κατά τη χειμερινή περίοδο. Θα ξαναπώ ότι η ομάδα έχει μια ισορροπία. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ με αυτήν την ισορροπία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Αζεβέδο από εδώ και πέρα μπορεί σιγά σιγά να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από το παιχνίδι με τα Γιάννενα για ένα χρονικό διάστημα. Για τους δύο παίχτες που έφυγαν, θα ήθελα να κάνει κάποιο σχόλιο. Έφυγαν ενώ για Κάτσε για Μιστακίδη. For the two players that left, would you like to make one comment about Κάτσε and Μιστακίδης? I believe that it is a very good situation for both of them, especially for Μιστακίδης, because he really has a lot of quality and he was coming after an injured period. We are covered in this position and probably for him would have been more difficult to find the space to recover all that period that he missed with us. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση, ειδικότερα για τον Μιστακίδη, ο οποίος προέρχεται και από ένα τραυματισμό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα. Ήμασταν εμείς πλήρες σε αυτή τη θέση και νομίζω πως δεν θα έβρισκε τον χρόνο για να αναπληρώσει όλο το χαμένο έδαφος το οποίο είχε. Οπότε ειδικότερα για αυτόν θεωρώ πως ήταν πολύ καλή κίνηση. Κάτσε is a player that always I appreciated also when I was in Xanti. The problem was that we had in this position a lot of players with, let's say, with close quality of his quality, and again also for him not too much space, and I am very sorry for this situation. And he will have other possibility now to compete with in a new situation with new motivation. And to enter because really he is a good player. Ο Κάτσε είναι ένας παίκτης ο οποίος εκτιμούσα από όταν βρισκόμουν στην περίοδο της Ξάντης, ακόμα και εδώ πέρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος όμως έπεσε σε παίκτης με πολύ κοντινά χαρακτηριστικά όσον αφορά και τα δικά του. Δεν βρήκε το χώρο, δεν μπορέσαμε να βρούμε το χώρο για να χρησιμοποιηθεί όσο θα μπορούσε ενδεχομένως. Λυπάμαι γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί ένα διαφορετικό σύνολο σε μια καινούργια ομάδα, μια νέα πρόκληση και πραγματικά είναι ένας καλός παίκτης. Τι άποψη έχει για την ομάδα των Ιωαννίνων και τι παιχνίδι περιμένει να συναντήσει ο ίδιος και η ομάδα του την Κυριακή? What is your opinion about the team of Giannina and which kind of game do you expect to face on Sunday? It's every game a hard game, a final. Where Giannina has a good mentality, never give up during the games, always they fight until the last moment. We know very well them, probably they know us very well. Then at the end will be the details that will make the difference, the quality and more of everything else, the motivation. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι τα Γιάννενα, η οποία δεν σταματάει ποτέ να παλεύει. Έχουμε διαβάσει, ξέρουμε ακριβώς τι θα περιμένουμε από τα Γιάννενα. Ενδεχομένως και αυτοί να έχουν κάνει το ίδιο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στο πόσο έτοιμοι θα είμαστε εμείς. Θεωρεί όλα τα παιχνίδια τελικούς από εδώ και πέρα ή ξεχωρίζει κάποια στο βάθος του πρόγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ? Do you believe that every game from now on is a final or do you put aside some games? As is our program? No, every game must be prepared as a final, but not just from now. Κάθε παιχνίδι θα πρέπει να προετοιμάσετε τελικώς, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε εμάς τώρα, ξαφνικά ή θα συμβεί από τώρα. After first of the year we enter with this mentality and with this attitude that every game is a final. Από την πρώτη του μήνα, από την αρχή αυτού του έτους, μπήκαμε με την λογική ότι κάθε παιχνίδι είναι τελικός.
Διπλό το ερώτημα. Πρώτον, τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ προκειμένου να παραμείνει σε αυτή την πρώτη θέση σε επίπεδα ψυχοσύνθεσης, λειτουργίας γενικότερα. Και δεύτερον, επικρατεί ένας μικρός, επιτρέψτε μου την έκφραση, χαμός με τον κόσμο που θέλει να βρεθεί και στα Γιάννενα για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Τα εισιτήρια, όπως λένε, δεν θα φτάσουν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει 800 εισιτήρια. Αν αυτό το πράγμα περνάει στην ομάδα, δηλαδή η δίψα του κόσμου για να είναι δίπλα της και να την βοηθήσει να φτάσει εκεί που θέλει μέχρι το τέλος, πώς το αφουγκράζεται και πώς αντανακλάμε στην ομάδα αυτό το πράγμα. The first question is about PAOK, που ήταν... Και το τι χρειάζεται προηγουμένου what PAOK needs from now on in order to stay in the first position as a matter of organization of psychological aspect. And the second question is about the, let's say, chaos that is happening now with the fans that are willing so much to be with us and in Giannina also. 800 tickets were taken from the club, but will not be enough if this thirst of the people is also transferred to the players for the victories and for the league. It's clear, obvious that this could be just a positive aspect for us, more motivation, a higher level of feeling of responsibility. Είναι προφανές ότι μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει το γεγονός όσον αφορά τους φιλάθλους μας στην ομάδα. Μπορεί να δώσει παραπάνω κίνητρο, να δώσει και ένα πολύ ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς. For the other aspect, I believe that the most important for us is to not to start to think about a lot of the game, the next game, to be perfect in the next game. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το γεγονός του να είμαστε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι. And to give everything in the next game. Και να δίνουμε τα πάντα σε αυτό. Αν του λέει κάτι ότι είναι αίτητος ο ΠΑΣ στην έδρα, μαζί με τον ΠΑΟΚ οι δύο ομάδες, αυτές είναι στο πρόθυμο. Βέβαια, ο ΠΑΣ έχει περισσότερες ισοπαλίες, έχει δύο νίκες και 7 ισοπαλίες. If he tells you something that also Giannina like us are unbeaten home, they have 2 victories but 7 draws, if this is an important thing, δυσκολία, δηλαδή. And if this makes the game more difficult for us. As I told you before, every game is difficult. Every game has its own history. We must be there prepared to take advantage from the smallest detail. Όπως σας είπα, κάθε λεπτομέρεια μετράει, τα πάντα είναι σημαντικά. Θα πρέπει να είμαστε εκεί και να εκμεταλλευτούμε το παραμικρό λάθος. Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια τελευταία ερώτηση. Στα δύσκολα, στο ξεκίνημα της σεζόν, είχε πει ότι χρειαζόταν η ομάδα 1-1,5 μήνα, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αρχίσει να αποδίδει σύμφωνα με αυτά τα οποία ήθελε ο ίδιος ο προπονητής. Πλέον, αρκετούς μήνες μετά, θεωρεί ότι βρίσκεται στο 100% αυτού που είχε εξ αρχής στο μυαλό του ή ακόμα κρίνει ότι έχει περιθώρια βελτίωσης. One last question to finish our conversation here. In the beginning of the season, you said that the team might need one month and a half for a certain amount of time in order to be in your standards. Now, having passed all these months, you can say that the team is in the 100% of the potential or there is also space for improvement? Look, in football, it's a dynamic, they change day after day. Το ποδόσφαιρο είναι μια δυναμική που μπορεί να αλλάξει μέρα με τη μέρα. And always there is a space to improve in something. Και πάντα υπάρχει χώρος για να βελτιωθεί σε οποιοδήποτε σημείο. As we talked before, just one transfer and other two players new entries create a totally different dynamic. Όπως σας είπα και πριν, δύο μεταγραφές, δύο αποχωρήσεις ενδεχομένως διαμορφώνουν μια τελείως διαφορετική δυναμική στο group. But I could tell you that generally the team, the players understand very well the idea, the philosophy, how we must do and how we must be as a group and as a team. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πλέον οι παίκτες καταλαβαίνουν ακριβώς τι θα πρέπει να κάνουν τόσο οι ίδιοι ατομικά, σαν σύνολο αλλά και σαν ομάδα. Sometimes we played very, very, very nice games. Sometimes the games were harder. We have to win also through mentalities, through this last moment situation, which comes from
strong mentality. Κάναμε, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, έχουμε αντιμετωπίσει και δύσκολα παιχνίδια. Θα πρέπει να έρθουν όμως και νίκες σαν την τελευταία νοοτροπία, οι οποίες έρχονται στα τελευταία λεπτά. Πράγματα που έρχονται όλα μέσα από την νοοτροπία που χτίζουμε καθημερινά. But keeping on being stick on, on our way of, of playing. Αλλά όντας πάντα προσχολημένοι στον τρόπο παιχνιδιού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Ακούσαμε τον κύριο Λουτσέσκου. Θα δούμε αν υπάρχει και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ή αν θα κλείσει. Να ακούσουμε τι ώρα είναι προς το παρόν. Λοιπόν, ίσως υπάρχει και νέα σύνδεση. Να ακούσουμε και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε μια ανάλυση των μεταγραφών του ΠΑΟΚ για τον Μουλέν και τα προτερήματά του, για τον Μιχόγεβιτς και ότι είναι ένας παίχτης για το μέλλον. Ο Αζεβέδο, που συμπλήρωσε 3 εβδομάδες και πλέον είναι έτοιμος, και το τόνισε αυτό, για ότι δεν περιμένει κάτι άλλο μεταγραφικά, όπως είπε. Για τον Μιστακίδη, ότι ειδικά για αυτόν είναι πολύ χρήσιμο να παίξει. Για τον Γκάτζετ, ότι πάντα τον εκτιμούσε, αλλά είχε και άλλες λύσεις στη θέση. Τελικώς, ο αγώνας στα Γιάννενα, όπως είπε, ότι εμείς έχουμε αποφασίσει από την 1η Ιανουαρίου ότι όλα τα μάτς μας θα είναι τελική. Για τον κόσμο και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι πράγματι δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και είναι μια ευθύνη για μας να τους δώσουμε χαρά. Και το ότι κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο είχε ζητήσει 1,5 μήνα για να παρουσιάσει αυτό που ήθελε. Ίσως να χρειάστηκαν 2 μήνες τελικά για να παρουσιάσει αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε, και είπε ότι όχι, δεν σταματάει το ενδεχόμενο να προοδεύουμε κάθε μέρα. Ποιος μιλάει? Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έχει πάρει τον τίτλο του ανθρώπου του κυπέλου. Είναι πρώτος χώρος στο κύπελο, έχει κάνει τη διαφορά σε αγώνες για το κύπελο. Το έχει έτσι κατοχυρώσει, το έχει πάρει πείσμα, είναι να κάνει κάτι εκεί συγκεκριμένα. Ακούσουμε τον Ευγέννη Σάχοφ. Στο τζέλο στο που... Λέει, ακόμα δεν το πήραμε, όταν θα το ξαναπάρουμε, λέει, ίσως να μου βγει αυτό το όνομα. Πόσο αλλάζει πλέον το πρωτάθλημα και η πορεία του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση, αν παίζει, αν είναι διαφορετικό αυτό πια, γιατί είναι στην πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ? Κακά η ράζνητσα, κακά η καμάντα που βάζει να παίρνει μέσα, κακά ο βάσης ψυχολόγη, κακό η πρέση ο βάσης στην καμάντα. Психологически я не думаю, что это слишком отличается, потому что все-таки это не последний тур, и каждая игра сейчас как последняя. Я думаю, что не стоит смотреть на турнирную таблицу, главное сосредоточиться на игре. Η ψυχολογία είναι ανεβασμένη όταν η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, βέβαια και η πίεση είναι ανάλογη, αλλά βλέπουμε το κάθε παιχνίδι σαν ένα τελικό και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, κάθε παιχνίδι και τελικός, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Ήταν μέλος και της περσινής ομάδας, στην περσινή σεζόν. Πόσο διαφορετική είναι η φετινή? Ήτανε τι? Ήταν μέλος της περσινής ομάδας. Πόσο διαφορετική είναι η φετινή ομάδα από την περσινή και πού εντοπίζει την κύρια διαφορά που έχουν? Ты был последний год тоже в команде и стартовал почти каждый раз. Скажи нас, какая разница последняя команда, последний год и команда сейчас, которая у нас есть? Ну, я думаю, что не стоит сравнивать команды. Все-таки много футболистов поменялось в то же время. Но я считаю, что сейчас команда на хорошем уровне. Что и доказываем, боремся за чемпионство. Η ομάδα δεν είναι και τόσο διαφορετική. Βέβαια, σε κάθε ομάδα παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν. Για μας ο σκοπός είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το θέλαμε και πέρυσι, αλλά πιστεύουμε ότι φέτος θα το καταφέρουμε. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να υπάρχουν αποτελέσματα στα παιχνίδια. Πού θα κριθεί ο τίτλος, επειδή είπε ότι πιστεύει φέτος θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ? Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρονταν, να πάρει το τίτλο. Ναι. Πού θα κριθεί το πρωτάθλημα? Где надо смотреть, где надо поставить цель, чтобы не взяли этот титул? Я думаю, что залог успеха – это непосредственно готовиться к предстоящей игре. Сейчас у нас Пьянина, не думать о турнирной таблице, не думать о соперниках, думать только о своей игре и сосредоточиться, и правильно подготавливаться к каждой игре, и отдавать максимум в каждой игре.
Ο τίτλος θα κληθεί στην οτροπία της ομάδας και αυτό έχει να κάνει, για παράδειγμα, τώρα που παίζουμε με τα Γιάννενα, δεν κοιτάμε το ότι παίζουμε με τα Γιάννενα, αλλά κοιτάμε το να κάνουμε εμείς το δικό μας παιχνίδι με οποιαδήποτε ομάδα και αν έχει να κάνει. Και εκεί θα κριθεί το αποτέλεσμα και το πρωτάθλημα. Η φετινή σεζόν είναι διαφορετική για τον ίδιο. Έχει διαφορετικό ρόλο σε σχέση με πέρσι. Έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής, καλείται να βοηθήσει ερχόμενος από τον πάγκο. Έχει συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση, γιατί κάποια στιγμή σχετικά πρόσφατα υπόθηκε ότι είχε ζητήσει ο ίδιος να αποχωρήσει, παίρνοντας μεταγραφή σε κάποια άλλη ομάδα για να βρει περισσότερο χρόνο. Και για να μην υπάρχουν έτσι σκιές, πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα σε αυτήν την περίπτωση. Για την μια σεζόν βέταμε κατά τον νημόσκα παντρογκόμ, την εισταρτούς каждый раз. Как тебя чувствуешь и как ты это все регулируешь, что ты был всегда готов? Ну да, в этом сезоне я не так много играю, то что мне, можно сказать, не нравится. Я хочу играть каждую игру, я думаю, что каждый футболист хочет играть в основном составе. А что касается моей формы, то это, в первую очередь, психологически тяжело, но это моя работа, и я должен держать себя в тонусе для того, чтобы быть готовым всегда отыграть свой максимум. Είναι, λέει, λίγο δύσκολο να το διαχειριστώ αυτό, γιατί έχει να κάνει και με την ψυχολογία, έχει να κάνει και με το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά προσπαθώ για το καλύτερο, προπονούμε με την ομάδα, προπονούμε και μέσα στο γυμναστήριο, προσπαθούμε με τους προπονητές να έχουν μια αρμονία μέσα στην ομάδα και να υπάρχει ένα καλό κλίμα, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και πρέπει να είμαστε ο κάθε ένας ανταγωνιστικός απέναντι στον άλλο. Είχε ζητήσει να φύγει. Ορίστε. Είχε ζητήσει να φύγει. Τι хотел уйти от команды, ты это спрашивал? Не, я просто сказал, что я хочу играть больше. Ну, как бы я здесь остался, уже не о чем говорить. Я сосредоточен полностью на этот сезон в Павке. Δεν είχε ζητήσει ακριβώς να φύγει, αλλά ζήτησε παραπάνω χρόνο συμμετοχής, το οποίο σιγά σιγά του τον δώσανε και δείχνει και αυτός με τον τρόπο του ότι μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά που του ζητάνε. Περιμένει δύσκολο παιχνίδι στα Γιάννενα. Τι думаешь, что игра будет трудна в Γιάννενα? Я думаю, что да. Потому что каждый раз, каждая игра там, мне кажется, сложная, тяжелая. Νομίζω πως θα είναι δύσκολο, γιατί κάθε φορά που παίζουμε στα Γιάννενα πάντα μας δυσκολεύουν λίγο. Μία τελευταία ερώτηση, επειδή το Μάτος εμείς το γνωρίσαμε ενώ αυτός τον ήξερε πιο πριν από εμάς, το Μάτος που τον αγαπάμε για το παιχνίδι που παίζει. Με όλη αυτή την ωριμία χρόνων και γνωρίζοντας το πια και εδώ και τα καλά σε άλλη, πώς θα τον περιέγραφε? Τι знал Μάτος раньше нас, τι знал от твою команду, когда вы играли в Украине, скажи пару слов про его и про его игры, как он играет. Ну, я думаю, вы сами видите, как он играет, что тут говорить. Главное, чтобы он приносил пользу команде и показывал свои лучшие качества. То, что он и делает. Я думаю, что он чувствует себя здесь комфортно, уверенно, и это ему придает силы. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω και πολλά, γιατί ό,τι και να πω, αυτός θα δείχνει από μόνος του τι άνθρωπος είναι, το τι χαρακτήρας είναι και ότι τι ποιότητα βγάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο και για την ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Την άποψή του για τον Μπάς την κατέθεσε? Ναι, το παιχνίδι περιμένει να είναι ένα δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι. Ωραία. Τότε να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ξέρει τι είναι ο κόσμος της ομάδας στην οποία αγωνίζεται. Υπάρχει έτσι μια τρέλα γενική πλέον όσο περνάει ο καιρός και ο ΠΑΟΚ είναι στη θέση στην οποία βρίσκεται, δείχνει ότι έχει πιθανότητες και δυνατότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Εάν αυτή η πολύ μεγάλη και σφοδρή επιθυμία που δείχνει ο κόσμος να είναι εκεί, παρόν, σε όλα τα γήπεδα, είτε εντός είτε εκτός έδρας, περνάει μέσα στην ομάδα και αν το συζητάνε οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Болельщики всегда бывают на каждый стадион, который мы играем, в Тумбе или далеко от Тумбы. И у них есть, они хотят очень много взять этот титул. Они это очень много ждут. А это у вас видно, что они, это вас помогает, что они каждый раз на каждый стадион кричают и дают немножко сил для вас. Это вас помогает? Конечно, помогает. И помогает в трудных моментах, помогает и когда нужно, как в последний, когда мы не забиваем, когда трудный момент, помогает как бы психологически, чтобы додавить соперника. Это чувствуется, и это помогает, я думаю, команде, и каждый из нас это ценит и понимает, что все ждут, что мы выиграли чемпионат.
Σίγουρα και μας βοηθάει, μας δίνουν την ενέργεια που κάποιες φορές μας λείπει στις δύσκολες στιγμές όταν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ ή όταν δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Αυτοί είναι που μας δίνουν την ενέργεια και τους ευχαριστούμε και σίγουρα πιστεύω θα μπορέσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και από τον Σάχοφ, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που είπε ότι κάποια στιγμή ζήτησα λίγο χρόνο παραπάνω. Τον πήρα, λέει. Εντάξει, τον πήρε, το δικαιούταν. Προφανώς και τον πήρε. Είναι, γιατί τον πήρε τις ευκαιρίες. Βέβαια. Ήταν σοβαρός. Εγώ βλέπω να παίζει κιόλας την Κυριακή, δεν ξέρεις. Ναι. Γιατί είναι το γήπεδο τέτοιο. Το γήπεδο καλά, μια χαρά είναι το γήπεδο. Είναι βαρύ γήπεδο, ρε. Δεν είναι απλό το γήπεδο των Ζωσιμάδων. Έχει βελτιωθεί. Ναι, άλλος, είναι βαρύ το γήπεδο γενικά. Δεν έχει να κάνει με την κατάστασή του. Είναι δύσκολο γήπεδο, δεν είναι εύκολο γήπεδο. Γλιστράει πολύ η μπάλα εκεί. Και θέλει καλά πατήματα. Λοιπόν, όση ώρα μιλούσε ο κύριος Λουτσέσκου, ο Σάχοφ, έχουμε μία ανακοίνωση από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ανακοίνωση για την μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα θα ήθελε να ενημερώσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ότι τα εισιτήρια για τη θύρα των φιλοξενουμένων έχουν εξαντληθεί. Και για την αποφυγή ταλαιπωρίας προτείνει να μην ξεκινήσει κάποιος να παρακολουθήσει τον αγώνα εάν δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα. Είναι ενημέρωση από τον ΠΑΣ Γιάννενα για τα 800 εισιτήρια τα οποία αφορούν την κερκίδα, τη θύρα 7 και στο πέταλο. Και βγαίνει ανακοίνωση και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα εισιτήρια για τα Γιάννενα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια για τη θύρα που έχει παραχωρηθεί για μεμονωμένους εκδρομής στον αγώνα της Κυριακής στα Γιάννενα. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να μην ταξιδέψουν εάν δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, για την αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής τιμωρίας που μπορεί να στοιχήσει στην προσπάθεια της ομάδας να κατακτήσει τον τίτλο. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα για την καλή συνεργασία ώστε να φιλοξενηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ στον αγώνα. Δόθηκαν λοιπόν τα εισιτήρια σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και καταλαβαίνουν όλοι ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα για τον οποιοδήποτε θα προσπαθήσει να πάει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Το πρόβλημα έχει να κάνει με πιθανή τιμωρία. Η τιμωρία μπορεί να έρθει και από τους πυρσούς βεβαίως που απαγορεύονται. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ εντός έδρας είναι με την Λάρισα. Δεν μπορεί να ισχύσει η τιμωρία αν προκύψει τέτοιο θέμα. Θα πάμε κατευθείαν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό και καταλαβαίνετε ότι κάτι θα ήταν οδυνηρό πραγματικά για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα, να πάρει εκείνο το παιχνίδι και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε γρήγορα. Πρώτα απ' όλα στον Γιάννη τον Παρασκευαίδη, για να πάμε αμέσως και στα Γιάννενα, γιατί έχει κάνει μεταγραφές η ομάδα του handball, έχουμε βόλεϊ, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό μαζί μας και πάλι. Και το 18. Αναδομό @ανακαινηση.gr για ανακαινήσεις. Μπορείτε να ενημερωθείτε και να εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση και στο μπάνιο, στην κουζίνα, σε παιδικό δωμάτιο, σε όλο το σπίτι, στο 2311-241-508. Και φυσικό αέριο βλέπω. Και βεβαίως και φυσικό αέριο με 6 άτοκες δόσεις, εγκατάσταση φυσικού αέριου, κανονικά στο 2311-241-508. Πάμε στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα τέλεια, εσείς. Πάμε με handball να ξεκινήσουμε, μια και έγιναν μεταγραφές. Ναι, δεν έχουν ανακοινωθεί για την ώρα. Όπως γράψαμε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου, ναι. Ο ΠΑΟΚ έστειλε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην Ελληνική Ομοσπονδία για δύο αθλητές. Ο λόγος για τον Δανό τερματοφύλακα Τόμας Μπερκ Πόουλσεν. Άμα, τον, που έπεσε στην Φυσεμπίχλερ, αυτός είναι. Όχι. Ποιος? Στην Άλμπορκ έπεσε. Α, εντάξει. Ο Δανός. Ναι. 20 χρονών είναι ο συγκεκριμένος, 1,86 ύψος. Συμμετείχε και σε ευρωπαϊκά κύπελλα τη σεζόν 15-16. Για να είσαι έτσι δεύτερος θεματοφύλακας στην ουσία, για να μπορεί να παίρνει και ανάση και ο Κώστας ο Κοτανίδης. Και για τον Ρουμάνο αριστερό ίντερ, τον Αλεξάνδρου Ζαμφόρ. Στην Στεάουα έπαιζε. Στην Στεάουα.
Όχι, κοντά έπεσε. Αντυχήσαμε. Έπαιζε σε μια μικρή ομάδα στην Ρουμανία. 1-91 ψηλό παλικάρι. Αριστερό σύντερ, που και εκεί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Ο ΠΑΟΚ, για να καταλάβει και ο κόσμος, έστειλε τα έγγραφα 31 Ιανουαρίου ότι θέλω να κάνω αυτούς τους δύο παίχτες δικούς μου, δηλαδή να είναι μέσα στα χρονικά πλαίσια. Πήρε το κέρδινο της Ομοσπονδία ότι από εμάς τα χαρτιά είναι ok. Περιμένει τις μπλε κάρτες από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες. Δεν ξέρω τώρα αν ο ΠΑΟΚ προβεί στο εξής. Σίγουρα θα πάρει τον δανό τον Πόλσεν, τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν τον Ρουμάν τον Ζανφόρ τον δοκιμάζει ήδη ή θέλει να τον δοκιμάσει καμιά μέρα πριν τον υπογράψει. Δηλαδή για τον τερματοφύλακα είμαι σίγουρος ότι θα τον ανακοινώσουν τον Πόλσεν. Ναι, γιατί θα παίξεις εσύ αλλιώς. Ναι. Εγώ παίζω και τώρα. Λίγο φυσική κατάσταση δεν έχω, αλλά παίζω. Μεγάλη νίκη στο Άργος, ε. Μεγάλη νίκη και ο τρόπος που είστε Σταύριο και Δημήτρη δεν το νομίζω, δεν το περίμενε κανείς. Είναι αυτός ο Τσαπουκάς που κατάφερε να βγάλει αυτή η ομάδα, αυτή η παρέα των παιδιών που έχουν επαγγελματική δουλειά αλλά θεωρείται ερασιτεχνική από όλο τον κόσμο και από το ίδιο το κράτος. Δεν είναι τυχαίο το σκορ του 21-15. Μπορεί να έχασε ο Διομήδης δύο καλές μονάδες, πόσο μάλλον και τον Αργυρού που αν θυμάστε στο πρώτο αγώνα στο πρωτάθλημα μας είχε δυσκολέψει πάρα πολύ, αλλά έκανε μεταγραφές, δηλαδή δεν άφησε τα κενά του. Και μάλιστα το αστείο με τον Διομήδη είναι ότι όλο αυτό το διάστημα είχε έναν παίχτη ο οποίος προπονείται κανονικά στην ομάδα και θα έπαιζε κανονικά στο παιχνίδι και δεν τον ανακοίνωναν, μήπως δεν το μάθει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αστεία πράγματα και κάναν την ανακοίνωση μια ώρα πριν το παιχνίδι. Μιλάω για τον Σάτον που έπαιξε καλά από πλευράς Διομήδη στο παιχνίδι. Θυμάμαι, στην Όριτς έπαιζε. Κρέκ Σάτον, σεντερφόρ. Ναι. Τι, δεν είναι αυτός. Εντάξει. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Διομήδη μέσα με αυτό το σκορ με 15-21 είναι καθαρά αυτή η τρέλα, αυτή η, συγχωρήθηκε για την έκφραση, αυτή η γκάβλα που μπορεί να βγάλουν αυτή η παρέα των παιδιών που είναι 6 και 7 χρόνια μαζί και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται έτσι μια-δυο πινελιές για να μπορέσει η ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Γιατί είδαμε στον Ολυμπιακό ότι δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αρκετά σημεία του αγώνα όπου δεν μπορούσε να σταματήσει το Σανίκη και τον Αλβανό. Εντάξει. Αν δεν καλυφθούν τα κενά, πώς θα πάει να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Γιατί στα λόγια όλοι μπορούν να διεκδικήσουν. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έχει ένα πολύ καλό υλικό. Για μένα χρειαζόταν, ας πούμε, τουλάχιστον ένα δυνατό αριστερόχειρα που να σκοράρει έξω από τα 9 μέτρα, σαν τον Βεσελίνοβιτς. Γιατί στο Radio ΠΑΟΚ είχε 2 ή 3 γκολ από τα 9 μέτρα. Στα ξένα πρωταθλήματα, για να καταλάβετε, βαράνε μόνο από τα 9 μέτρα. Στην Ελλάδα βαράνε μόνο από τα 7. Και αυτοί που παίζουν και βαράνε τα 9 μέτρα ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά στις ομάδες. Π.χ. ο Αλβανός. Μάλιστα. Ωραία. Το handball από ό,τι βλέπω έχει ΠΑΟΚ Χάνθ αύριο. Το Σάββατο, ναι. 5 ώρα το απόγευμα. Στις 6 ώρα το απόγευμα, με συγχωρείτε. Ναι. 5 ώρα είναι το βόλι το ΠΑΟΚ Εθνικός Πειραιά. Πώς θα γίνει τώρα, 1000 κομμάτια θα γίνουμε, δηλαδή πώς θα γίνει. Θα γίνουμε, κοιτάξτε, μίγρα παλατάκι, θα ρίξουμε τα βλέφαρά μας και στα δύο. Α, μάλιστα. Στο βόλι 5 ώρα ΠΑΟΚ Εθνικός. Εύκολο παιχνίδι είναι αυτό, τι είναι. Εντάξει, ο Εθνικός φέτος κάνει μια αξιοπρεπή πορεία. Κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Αυτή την ώρα ο Εθνικός είναι 7ος, για να καταλάβετε, αλλά μόλις ένα βαθμό από νίκη Νικηνίου που είναι στην 6η θέση. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αγχώσει το ΠΑΟΚ. Είναι όμως ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρεται για να δέσει ακόμα περισσότερη η ομάδα. Περιμένω να δω κάτι παρόμοιο με το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ στο παλατάκι που κέρδισε την νίκη Γηνίου, που ο Ρίτσι δοκίμασε και τον Τερζή με τον Ουσίκοφ, έκανε κάποιες αλλαγές, δηλαδή να προσπαθήσει να δέσει την ομάδα καλύτερα. Ο Μαρτίνες θα παίξει, λένε, από το ΠΑΟΚ, είχε κάτι ενοχλήσει στη Γερμανία στον νόμο και προτίμησε ο Ρίτσι να μην τον βάλει να αγωνιστεί καθόλου, παρότι μπορείς να παίξεις για λίγους πόντους. Εντάξει. Δεν είναι κάτι έτσι ανησυχητικό. Από εκεί και πέρα, πολύ γρήγορα για τα υπόλοιπα τμήματα. Ναι. Το Σάββατο επίσης στις 3.30 ώρα από την ΕΡΤ 2 είναι το ΠΑΟΚ Λιβάδα για το Πόλο. Το απόγευμα επίσης του Σαββάτου έχουμε το βόλι γυναικών ΠΑΟΚ Γιάννενα στη Μίγρα. Την Κυριακή έχουμε νωρίς μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Παλατάκι 12 η ώρα. Στις 3 η ώρα έχουμε το εκτός έδρας παιχνίδι στο γυναικείο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Βόλου ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι γεμάτο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα καταγράψουμε. Γιάννης, σαν Γιάννης, πόσες νίκες βλέπεις? Παντού. Εγώ, παντού. Σαν Γιάννης. Σε όλα. Παντού, παντού. Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
Ένας φίλος ρώτησε νωρίτερα για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, αν υπάρχει συμφωνία για τον Χαραλαμπόπουλο, αν υπάρχει συμφωνία κυρίων. Όχι, δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Πάμε στα Γιάννενα. Πάμε στα Γιάννενα να καλησπερίσουμε τον καλό μας φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιαννιώτη εκγενετής, Μιχάλη Μυρτζιανίδη. Πού είσαι, ρε Μιχάλη? Όχι. Γιαννιώτης εκγενετής. Όχι, καλησπέρα. Όχι, όχι, όχι. Διοικητριώτης εκγενετής. Άμα, γεια σου. Πλατεία διοικητήριο τόσα χρόνια, τα Μάρμαρα. Αυτό είναι. Στα Μάρμαρα, εκεί που βρήκανε τον Κούδα, μεγάλωσες, ρε φίλε. Εκεί που βρήκαν τον Κούδα. Και μετά τα κάνανε να μην ποτέ. Μιχάλη, πώς είσαι, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, ελπίζω να είστε και εσείς καλά. Πάρτε ομπρέλα όποιοι έρθετε, γιατί θα βρέχει. Βρέχει ήδη, δηλαδή. Κάτσε, μισό λεπτό. Δεν θυμάμαι ήλιο στα Γιάννενα ποτέ στη ζωή μου. Σήμερα υπήρχε πρόβλεψη για βροχή έντονη. Όχι την Κυριακή. Κοίταξε, στα Γιάννενα δεν υπάρχει πρόβλεψη για βροχή έντονη. Υπάρχει βροχή έντονη. Δηλαδή, όποιος σας λέει κάνω πρόβλεψη για έντονη βροχή, σας λέει ψέματα, γιατί είναι έντονη βροχή όταν πιάνει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει χαλαρή. Απλά τα ευχάριστα είναι, όπως ξέρετε, ότι έχουμε ένα εξαιρετικό γήπεδο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα παρελθόντα έτη. Είναι ένα γήπεδο που χαίρεσαι να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Οτιδήποτε, είτε με παγωνιά, είτε δεν επηρεάζεται πλέον, ε. Όχι, όχι. Είναι δοκιμασμένο. Εγώ προσωπικά, παιδιά, πραγματικά το είδα το καλοκαίρι που το φτιάχνανε. Το είχαν σκάψει 5-6 μέτρα μέσα στη γη, δηλαδή είχα πάθει σοκ. Και πραγματικά έριξε βροχές, έριξε τέτοια και ήταν εντάξει στο γήπεδο. Καλό είναι αυτό, φίλε, γιατί κακά τα ψέματα. Να το στήσω κιόλα. Ναι, δηλαδή, εντάξει, αυτού. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές ο ΠΑΣ στο παρελθόν έπεσε σε μικρότερο τέμπο από αυτό που μπορούσε λόγω του γήπεδου. Ναι, έτσι τώρα πιστεύω. Που έχει καλό γήπεδο, όλες οι οπαλίες φαίνεται. Ναι, δεν του πάει, δεν του πάει. Είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά είναι γκαντέμις, δεν είναι ότι είναι. Είναι πολλά μαζί μου, ρε. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος με αυτή που έλεγε και όσοι. Ναι, αυτό. Παραμένει πάντως μια καλή ομάδα. Δεν έχει αλλάξει ότι δεν είναι καλή. Φυσικά, φυσικά. Τι ισχύει με το ρεπορτάζ, με παρόντες, απόντες, με το κλίμα εκεί? Βλέπουμε ότι και στο κύπελο ρίχνει μεγάλο βάρος ο ΠΑΣ, έτσι, και στο δεύτερο παιχνίδι τη Λάρισα. Σίγουρα, αλλά το κύπελο διάλεξε να κάνει τη χειρότερη εμφάνιση του φέτος απέναντι στη Λάρισα και πραγματικά πείραξε εκείνη η ήττα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν να πάνε να παλέψουν μέχρι εκεί, δεν λέμε παραπάνω τίποτα. Αλλά προς το παρόν είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα κάνω έκκληση και εκεί στη Θεσσαλονίκη και εδώ να πάνε όλα καλά και ήσυχα, γιατί οι ομάδες χρειάζονται τον κόσμο τους και την έδρα τους. Να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτε, αλλά εντάξει. Κάθε φορά που υπάρχουν οπαδοί και το δύο ομάδων, καλό να το λέμε για να το θυμόμαστε. Και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει κάτι πολύ μεγάλο και χρειάζεται τον κόσμο δίπλα του, και ο ΠΑΣ Γιάννενα χρειάζεται τον κόσμο και την έδρα σαφέστατα στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Δεν το λέω επειδή κάτι είδα ή κάτι ξέρω ή οτιδήποτε. Το λέω να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλά κάνεις και ξεκινάς, Μιχάλη μου. Έχεις 5 εισιτήρια. Ναι, εισιτήρια, ναι. Πόσα θέλετε. Θα βγάλω στην παύρια αγορά. Όχι, εντάξει, έχει εισιτήρια, δεν έχει θέμα. Νομίζω όμως ότι είπαν ότι μόνο στην 7 θα πάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ και ότι μεμονωμένα δεν θα πάνε άλλο. Τώρα εντάξει, ξέρουμε ότι θα πάνε μεμονωμένα. Όχι και πέρα. Καθένας έχει ένα φίλο, ένα γνωστό που στέλνει και παίρνει εισιτήρια. Εντάξει. Ξέρουμε ότι θα είναι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, από την 7. Κατανοητό. Έχεις κάτι άλλο από... Έκλεισε 4 χρόνια... Κοίταξε, ναι. Αγωνιστικά το ερωτηματικό, το μεγάλο για τον ΠΑΣ Γιάννενα είναι σε τι κατάσταση ήταν ο Τζιμόπουλος. Θα μου πεις τώρα για ένα παίκτη, τώρα γίνεται όλο η φασαρία. Απλά η παρουσία του Τζιμόπουλα μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ και τα πλάνα τα αγωνιστικά. Γι' αυτό το λέω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν έχει στόπερ μετά το Μαυροπάνο. Άμα χτυπήσει και ο Τζιμόπουλος, τι μένει, ο Μιχαήλ μένει. Έχει σκόνδρα, Μπέριο Μιχαήλ. Μετά τέταρτο δεν έχει, αυτό λέω. Τέταρτο δεν έχει. Δηλαδή αν κάτι γίνει θα παίξω εγώ. Ναι. Γι' αυτό λες δηλαδή ότι είναι κρίσιμο του Τζιμού. Σε άλλο σχήμα θα πάει. Όχι, είτε δεν το μιλάω για αν έχει το περιόχι, μιλάω για το σχήμα που θα παρατάξει. Κανένας πραγματικά δεν ξέρει τι ακριβώς είδες θα παρατάξει ο κύριος Πετράκης. Έχει ανακατέψει πολλές φορές την τράπουλα στην προπόνηση, οπότε δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Εντάξει, συνήθως τι παίζει, 3-5-2 δεν παίζει. 3-6-1. 3-5-2 είναι το κλασικό, 3-5-2 ναι, με τα back, full back. Αλλά εντάξει, πέραν τίτλο έχει ένα πάω και νομίζω ότι πρέπει να καλύψει και τα άκρα, έτσι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Πιθανή ενδεκάδα στο σενάριο 3-5-2 δεν έχεις. Πιθανή ενδεκάδα στο 3-5-2 είναι αν είναι καλά Τζιμόπουλος δεξί στόπερ, Μπέριος κεντρικό στόπερ, αριστερό Μιχαήλ. Δεξιά αριστερά, Αποστολόπουλος αριστερά και Καρανίκας δεξιά, δεν νομίζω να... Ο Μπουκουβάλας επιστρέφει, δεν ξέρω αν θα αλλάξει το δίδυμο των back
των ακραίων μπακ μετά το πετυχημένο με τον, με τον Ιόνιο. Αμυντικό χαφ σίγουρα θα υπάρχει, έπαιζε ο Γαρφαλιάς, δεν ξέρω αν θα κρατήσει ο Γαρφαλιάς, θα βάλει το Λίλα που επιστρέφει. Γιάκος θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος για μένα και όπως και ο Βιδάλ. Και από εκεί πέρα μπροστά, λογικό λέει Κόντε με, μετράει Κόντε με Μαθάτη, αλλά ανάλογα τι θέλει να κάνει στο κέντρο, δηλαδή τον έλεγχο του κέντρου. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε από κοντά. Και με το καλό να λέμε, τα λέμε. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Χαρά. Αυτά από τον φίλο μας, τον Μιχάλη Μεριανίδη, από τα Γιάννενα, που σήμερα πράγματι βρέχει πάρα πολύ. Τώρα, να δούμε. Ψυχαλίζει, ψυχαλίζει. Με άλλα δεδομένα στο γήπεδο, στις Ζωσιμάδες. Ακούσαμε και τα δεδομένα με την αγωνία για τον Τζιμόπουλο, γιατί αν παίξει με τρία στόπερ και χάσει τον ένα που είναι η πιο έμπειρη της ομάδας ουσιαστικά, Τζιμόπουλος, Μπέριος και Μιχαήλ. Ο Μπέριος δεν είναι μεγάλος, είναι απλά, έχει τρεις σεζόν γεμάτες. Ναι. Καιρο 3-5-2 το κλασικό το οποίο παρατάσσει ο Πετράκης σε αυτές τις αναμετρήσεις. Άρα καλύψαμε ό,τι παραπάνω μπορούσαμε και με τον ΠΑΣ και με τα υπόλοιπα τη μέρα του ΠΑΟΚ. Τυχαίνει να παίζουν όλα μαζί σχεδόν Σάββατο, και πόλο και χάντμπολ και βόλι και τα λοιπά, και το μεγάλο παιχνίδι μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για το οποίο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τώρα και για τα επόμενα λεπτά, όποιος προλάβει, δίνουμε 5 εισιτήρια στο 2310-287-888. 2310-287-888. Καλό θα είναι να έχετε αριθμό ταυτότητας και άμκα για να γίνει γρήγορα η διαδικασία. Τώρα και για τα επόμενα 1-2 λεπτά. Θα δούμε πόσο θα είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση για αυτόν τον αγώνα στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Αυτά από εμάς, όλο το Σαββατοκύριακο για όλα αυτά τα μάτς τα οποία συζητήσαμε, φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και στον Λίμπερο και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Βεβαίως η Κυριακή, την Κυριακή οι μεταδόσεις από τα μεγάλα παιχνίδια του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ, πολύ κρίσιμο το Σαββατοκύριακο νομίζω. Να δούμε και αργότερα τι θα γίνει και στο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Φίλος ο παδός του ΠΑΟΚ γράφει και μπράβο του για την πειθαρχία η οποία τον διακρίνει. 800 θα είμαστε ακριβώς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει κάποιος παραπάνω. Αυτά είναι σωστά μηνύματα τα οποία πρέπει να περνάνε στον κόσμο. Να σου πω ρε φίλε, πόσους κατοίκους έχει στο Γιάννενα? Σύνολο η πόλη με τους φοιτητές μαζί. Ναι. Ένα μην είναι 80.000. Ένα από τους 80.000 δεν έχει φίλο κάποιος από εδώ? Δεν ξέρω. Συγγενή, φίλο, προφανώς θα έχει. Δηλαδή, θέλω να πω, ωραία, το ενδεχόμενο να φτάσουμε στο γήπεδο και να έχουν εξασφαλισμένο εισιτήριο πολύ περισσότεροι από τους 800. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω για τη θύρα την 7 που είναι για τους φιλοξενούμενους. Και αυτή προφανώς έγραψε και ο φίλος ότι θα είναι ακριβώς 800. Εντάξει, 800 είναι, πώς είναι. Παραπάνω δεν χωράει. Αυτά από εμάς. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με φουλ επίθεση, με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη. Αυτό το παιδί που είναι ο Ατρίδης? Μπορεί να είναι και σε χώρο του εξωτερικού, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις. Πού κινείται. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι με ΠΑΟΚ 24 τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.